Δίχως να χρειάζεται πλέον να αποδεικνύει το ρόλο της, τη φύση της ή και τη δύναμή της, η γυναίκα που σήμερα γιορτάζει αποδεικνύεται καθημερινά ότι εντός της σύγχρονης κοινωνίας χρειάζεται στην πράξη να ξανασυστηθεί και να επαναπροσδιορίσει η ίδια το ρόλο της. Στο περιθώριο του εορτασμού της ημέρας και μακριά από λουλούδια και κάρτες, η γυναίκα από τον νόμο χρειάστηκε να προσληφθεί ως η αδύναμη για να μπορέσει να προστατευτεί από την ενδοοικογενειακή βία. Στο άρθρο λοιπόν 312 του ποινικού κώδικα προβλέπεται αυστηροποίηση των ποινών που αφορούν τη σωματική βία σε βάρος των γυναικών, τις οποίες εκφύσεως χαρακτηρίζει αδύναμες, ακριβώς επειδή βρίσκονται σε συμβίωση είτε με το σύζυγο είτε με το σύντροφο. Δηλαδή εδώ η καινοτομία είναι ότι διαλαμβάνει ο νόμος ως καθεστώς που μπορεί να φέρει τη γυναίκα σε αδυναμία και τη συμβίωση. Ακόμη και αν μέσα στον χρόνο η γυναίκα εντάχθηκε στην αγορά εργασίας, συμμετείχε στα κοινά και διακρίθηκε, η σκληρή καθημερινότητά της εξακολουθεί να βιώνει τα αποτελέσματα της αποκαλούμενης πατριαρχίας, που και η ίδια αναπαράγει ως μοτίβο στη ζωή της. Ο νόμος δεν αρκεί πάντα για να δημιουργήσει υγιείς ανθρώπους. Ο νόμος έρχεται εκ των υστέρων να ρυθμίσει ανατροπές, να ρυθμίσει διαταραγμένες ένωμες σχέσεις. Ο ποινικός κώδικας προέβλεψε τα αδικήματα εντός οικογένειας, μέχρι σήμερα όμως πολύ συχνά αυτά δεν φτάνουν ποτέ στο δικαστήριο. Φοβούνται να καταγγείλουν και μάλιστα πολλές φορές φοβούνται να αντιμετωπίσουν τη διαδικασία, ακόμη χειρότερα φοβούνται ότι μετά την καταγγελία θα υποστούν ακόμη μεγαλύτερη βία. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι κατασταλτικός παράγοντας στο να φτάσουν οι υποθέσεις στο ακροατήριο. Πολύ δε περισσότερο στο να δικαστούν, να εκδικαστούν και τελικώς να καταδικαστούν οι ένοχοι. Και στο στίβο της εργασίας οι γυναίκες αποτελούν μία από τις πιο ευάλωτες ομάδες, με την ανεργία να καλπάζει και τη διάκριση πάντα να έχει στη βάση της τη μητρότητα που αντί να ενισχύει τη θέση της, μάλλον μέχρι και σήμερα την επηρεάζει αρνητικά. Η γυναίκα ως ρόλος εξακολουθεί να είναι πολύπλευρος και είναι κάτι που φοβούνται όλοι. Γιατί ο καθένας δεν θα προσλάβει μια γυναίκα που αργότερα θα μείνει έγκυος και θα πρέπει να αφήσει τη δουλειά για 2 χρόνια, που θα πρέπει να αναρρωστήσει το παιδί της να κάτσει από τη δουλειά. Συνεχίζει να είναι επιφερτωμένος ρόλος και να μην υπάρχουν υπέρ της. Αυτό είναι μια αλήθεια που τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν έχουμε καταφέρει. Παρόλο τη διαδρομή μας στην ισότητα, δεν έχουμε καταφέρει να το κερδίσουμε. Αν και στην πράξη, όπως επισημαίνεται πλέον, η συμμετοχή της στην εργασία εμφανίζει μια δυναμική παρουσία, εν τούτη σε υψηλές θέσεις η γυναίκα μέχρι και σήμερα μάλλον δεν επιλέγεται και αυτό δεν σχετίζεται με τα τυπικά της προσόντα. Όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με την έβρεση εργασίας και πάμε σε μια εργασία, σε μια ψηλή θέση, θα έλεγα εγώ, σε μια διευθυντική θέση, δεν θα επιλεγεί ποτέ αν έχουν και δύο τα ίδια προσόντα γυναίκα. Πάντα θα είναι στον άντρα η υπεροχή.